Κύριε Θανασόπουλε, για ακόμα μία φορά στο ίδιο έργο θεατές. Δύο σπίτια βλέπουμε, δύο αποθήκες εδώ. Τα έχουν διαλύσει όλα, έχουν πάρει τους καλκούς. Τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί είναι και συγγενικός σας άνθρωπος εδώ. Ναι, είναι συγγενικό μου πρόσωπο. Ήρθαν οι άνθρωποι να κάνουν Χριστούγεννα, γιατί κάθε τρεις μέρες βρίσκονται εδώ πέρα, σε αυτό το χώρο. Ήρθαν τώρα να κάνουν Χριστούγεννα. Και πραγματικά βρεθήκαν σε μια κατάσταση η οποία δεν δικαιολογεί αυτό που έχει γίνει. Έχουν καταστρέψει τα πάντα, κόψανε με κόφτη να πούμε, τις κλειδονιές, ενώ χτύπαγε ο συναγερμός και δεν το πτωηθήκαν καθόλου. Σημαίνει πλέον ότι είναι αποφασισμένοι για όλα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η ασφάλεια του πολίτη, την οποία διατυμπανίζουν όλα τα κόμματα και από εκεί αρχίζουν πάντα όταν βγαίνουν στον προεκλογικό τους λόγο. Θα ήθελα λοιπόν μέσα από εδώ να στείλουμε το μήνυμα ότι πλέον η κατάσταση είναι για πολλωστή φορά εδώ πέρα. Είναι η 15η φορά που γίνεται αυτό το πράγμα και βλέπουμε ότι είναι σε ένα κεντρικό δρόμο. Αντιλαμβάνεστε τώρα να ήταν σε μια ερημική τοποθεσία τι θα γινόταν. Οπότε ή να μας βρίσκανε μέσα. Δεν ξέρουμε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Στέλνω λοιπόν το μήνυμα, αφού το κράτος δεν έχει τη βούληση να λύσει αυτό το πράγμα, δεν έχουν παράπονο από τις αστυνομικές αρχές, έρχονται άμεσα. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω. Σκεφτείτε, θα πάρετε και άλλες τώρα εικόνες, οι οποίες είναι πλήρης καταστροφή του ανθρώπου. Βλέπω, ανοίξει την αποθήκη τώρα και φωνάζουν άνθρωποι. Ναι, γιατί έχει γίνει πλήρης καταστροφή. Θεωρώ λοιπόν πλέον ότι θα πάρουμε τον νόμο τα χέρια μας και ό,τι βρέξας κατεβάσει. Το δηλώνουμε από εδώ πέρα. Εγώ έχω και πάθει και εγώ τέτοια πράγματα. Οπότε μόνο καταλαβαίνουμε ότι μόνοι μας μπορούμε να προφυλάξουμε την περιουσία μας. Δεν πλέον πιστεύουμε στις φράσεις. Εμείς είμαστε η ασφάλεια του πολίτη. Έχουν κλείσει ακόμα και τις βάνες, βλέπουμε και τις... Έχουν ξεκινήσει ό,τι έχει σχέση με χαλκό, τα πήραν όλα. Αλλά ό,τι έχει σχέση με σίδερο, ό,τι έχει σχέση με καλώδιο. Μήπως εκεί πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας, να δούμε ότι από πού έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ έχουν σπάσει όλα μας. Θεωρώ λοιπόν ότι πλέον η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο, φτάνει όλα, πια. Δεν θέλουμε. Ευχαριστούμε για την προστασία που μας παρέχει αυτό το κράτος. Θα την πάρουμε την προστασία για τις περιουσίες μας μόνοι μας. Ξέρεις γιατί Γιάννη το είπα, γιατί είναι αυτό εδώ πέρα. Είδα αυτό εδώ πέρα και λέω έχουν μπει μέσα οι μάγκες. Τα λεβές. Ναι. Να τα έχουν σπάσει. Έχουν σπάσει ο κυρίες, έχουν νερά παντού. Όπου υπήρχε καλώδιο δεν έβαμε τίποτα καλώδιο, παιδιά. Δεν υπάρχει ούτε ίχνος καλωδίου. Ναι, τα πήρανε. Όλα, ρε. Κοίτα δώρε εδώ. Πήραν τα εργαλεία από δώρε. Έδωνα λεωφόρο όλα τα πλάκι τέκια τα πήραν όλα. Το βιβλιοπρίο τα πήρανε όλα, δεν άφησαν τίποτα. Χορτοκοπτικά τα πήρανε. Όλα τα πήρανε που να τους πάρει για να τους σηκώσει. Και τους έβγαλε όλα τα πήρανε. Αν υπάρχει δεν μου είπε, κάψε τους γαμώ το σπίτι μου. Τα πήραν όλα μέσα, από εδώ πήγανε. Όλα χορτοκοπτικά, βιβλιοπρίο, τα τριώνια, τα και τέκια. Ξέρεις, Ιρθάκη του λόγου, είναι εδώ να μην έχουν μπει μέσα εδώ. Κοίτα, έχουν. Η εικόνα μιλάει μόνη της. Δεν είναι δικαιολογίες που λέμε. Ορίστε τι έχουν κάνει. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να νιώθουμε ασφαλείς σε αυτόν τον τόπο. Και από ό,τι μας είπε ο άνθρωπος εδώ, το έχουν πάρει όλα τα πράγματα που μας έδωσαν. Ναι, έχουν πάρει. Αυτή η αποθήκη ήταν γεμάτη. Πράγματα γιατί είναι αναγκαιότητα. Έχει ο άνθρωπος χτήμα, έχει χορτοκοπτικά, έχει ηλεκτρικά πριόνια τα οποία κόβει, ας πούμε, τους φοινικές του, καλοποιεί δηλαδή, δεν τους κόβει κτλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι καταστροφή έχει πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και σκεφτείτε ότι λείπει από αυτό το χώρο δύο μέρες τώρα.